Στις 12 έχει οριστεί στο πρωτοδικείο Ηρακλείου η ανακήρυξη των συνδυασμών και των υποψηφίων εν ώψη των εκλογών της 26ης Μαΐου. Ωστόσο, από αρκετά νωρίτερα, υποψήφοι και εκπρόσωποι συνδυασμών και παρατάξεων είχαν φτάσει στο δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου προκειμένου να ενημερωθούν για τα οριστικά αποτελέσματα των υποψηφιωτήτων μετά τον έλεγχο που διεξήχθη. Πάντως, σε γενικές γραμμές, ιδιαίτερα προβλήματα δεν εμφανίστηκαν, καθώς σε ό,τι αφορά τις εκλογές για την περιφέρεια Κρήτης, οι συνδυασμοί ανακηρύχθηκαν όλοι χωρίς εκπλήξεις, ενώ και στο Δήμο Ηρακλείου ανακηρύχθηκαν όλοι οι συνδυασμοί και δεν ανακηρύχθηκαν δύο δημοτικοί σύμβουλοι και επιπλέον ένας υποψήφιος για τη Δημοτική Ενότητα της Νέας Αλικαρνασσού. Σήμερα είναι η ανακήρυξη των υποψηφίων με βάση τα αιτήματα που έχουν υποβληθεί τις προηγούμενες ημέρες, μέχρι και την προηγούμενη Κυριακή. Πλέον όσοι έχουν ανακηρυχθεί. Προχωράμε κανονικά για τις εκλογές. Αν υπάρχουν απορρίψεις, να το πω έτσι, υπάρχει μια πενθήμερη, αν δεν κάνω λάθος, προθεσμία, όπου μπορούν να καταφύγουν με κάποια αίτηση εδώ στο πρωτοδικείο, προκειμένου να επανεξεταστεί η υποψηφιότητά τους και αν και εφόσον, εν πάση περιπτώσει, πληρούν την τυπική όρη, να ανακηρυχθούν τελικώς. Η διαδικασία της ανακήρυξης δεν κράτησε περισσότερα από 20 λεπτά, ενώ μεταξύ των προβλημάτων που εντοπίστηκαν ήταν η μη ανακήρυξη στο Δήμο Μαλεβιζίου του τοπικού ανεξάρτητου συνδυασμού Τήλισσος 2019 με 6 υποψήφιους. Πριν από λίγο ανακοινώθηκε η ανακήρυξη για τον Δήμο Ηρακλείου, των υποψηφίων δημάρχων για τον Δήμο Ηρακλείου. Όλα πήγαν καλά. Πλην 2 δημοτικών συμβούλων στο σύνολο όλων των υποψηφίων του Δήμου Ηρακλείου. Δεν υπήρξε καμία άλλη έκπληξη, οπότε συνεχίζεται με τους υπόλοιπους δήμους του νομού Ηρακλείου και μετά περιφέρεια κτλ. Στο Δήμο Χόρτινας ανακηρύχθηκαν όλοι πλην 6 υποψηφίων και τοπικά συμβούλια, στο Δήμο Χερσονήσου μία υποψήφια στο Δημοτικό Διαμέρισμα Γουβών και στη Δημοτική Ενότητα Μυρών 3 συνολικά υποψήφοι Δημοτικοί Σύμβουλοι. Μέσω της περιφέρειας πάνε στο Υπουργείο Εσωτερικών, ανακοινώνονται στην Διάβια, οπότε ο κάθε υποψήφιος μπορεί να λάβει γνώση της ανακήρυξης του. Όπως πάντως επισήμανε ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου, έχουν ήδη αρχίσει να φτάνουν οι κλήσεις για δικαστικούς αντιπροσώπους, με τη διαδικασία εν ώψη των εκλογών να βρίσκεται στο αποκορύφωμά της, καθώς πλέον βαδίζουμε στο τελευταίο 15ήμερο από τις κάλπες των ευρωεκλογών, των περιφερειακών και των δημοτικών εκλογών. Οδεύουμε προς τις εκλογές, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Εξ όσων πληροφορούμε, οι διορισμοί των δικαστικών αντιπροσώπων έρχονται ήδη από σήμερα, οπότε θα μπορούν να παραλαμβάνουν και οι δικαστικοί αντιπρόσωποι και αναμένουμε πλέον την κρίσιμη ημέρα.